Μια νέα ειδικότητα αυτή του γυναικολόγου προσθέθηκε πλέον στο παιδί Ξάνθης και έτσι όλες οι γυναίκες του νομού μπορούν να λαμβάνουν τις υπηρεσίες υγείας είτε αφορούν στην εγκυμοσύνη είτε στην πρόληψη όπως το τεστ PAP. Το γυναικολογικό ιατρείο που άρχισε να λειτουργεί πρόσφατα, γιατί μόλις πριν από λίγες μέρες διορίστηκε γιατρός γυναικολόγος. Γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος στις έγκυες. Επίσης γίνονται δωρεάν τεστ Παπα-Νικολάου σε όλες τις γυναίκες, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες. Οι ΜΕΕΣ μας κάνουν μαθήματα προετοιμασίας των εγγύων και μαθήματα ψυχοπροφύλαξης. Επίσης, κάνουν επισκέψεις κατοίκων στις λεχόνες, οι οποίες έχουν προβλήματα και δεν μπορούν να έρθουν στο παιδί για να τα λύσουν. Και αυτό πάλι εντός της πόλης της Ξάνθης, δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα. Ωστόσο, το παιδί δεν περιορίζεται μόνο σε αυτήν την ειδικότητα, αφού λειτουργούν σειρά ιατρείων αλλά και εργαστηρίων που παρέχουν δωρεάν περίθαλψη στους ασφαλισμένους αλλά κυρίως στους ανασφάλιστους. Το παιδί λειτουργεί σε μόνιμη βάση από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Το γυναικολογικό βέβαια γιατρείο είναι πρόσφατο, όμως θέλω να ενημερώσω τον κόσμο τι γίνεται στο παιδί. Έχουμε ένα ακτινολογικό και ένα μικροβιολογικό εργαστήριο. Μπορούν να το επισκέπτονται όλοι οι πολίτες, ασφαλισμένοι και ανασφάλιστοι, δωρεάν, χωρίς να πληρώνουν. Έχουμε ένα ιατρείο εκτάκτων περιστατικών. Δηλαδή, αν κάποιος αρρωστήσει ξαφνικά, μπορεί να έρθει σε εμάς, να τον δει ο γιατρός μας, δωρεάν, χωρίς να πληρώσει. Επίσης, λειτουργούν ιατρία με ραντεβού, στα οποία έρχονται οι ασθενείς για συνταγογράφηση ή για παρακολούθηση. Έχουμε ένα ιατρείο το οποίο εξυπηρετεί τους ασθενείς που έχουν προβλήματα με ζαχαρόδη διαβήτη. Γίνεται παρακολούθηση και συνταγογράφηση των φαρμάκων τους. Το ορθοπαιδικό ιατρείο λειτουργεί επίσης, όπως και τα άλλα ιατρία, με το ίδιο ωράριο. Ο οδοντιατρείο επίσης λειτουργεί. Υπάρχει μία οδοντίατρος η οποία ασχολείται περισσότερο με το προληπτικό έργο, επισκέπτεται τα σχολεία, εξετάζει τα παιδιά, δίνει οδηγίες εδώ και λίγο καιρό. Λειτουργεί επίσης ιατρείο για την διακοπή του καπνίσματος. Μπορούν να έρχονται όσοι ασθενείς, όσοι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι έχουν πρόβλημα με το τσιγάρο, έχουν πάρει απόφαση ότι θέλουν να το κόψουν και θέλουν βοήθεια και θα την έχουν. Στο τμήμα αναισθητοθεραπείας γίνονται ενέσεις στους ασθενείς κατόπιν οδηγίας του γιατρού, γίνονται αλλαγές τραυμάτων, καρδιογραφήματα, μετά από παραγγελία γιατρού, πρέπει να έχει παραπεμπτικό από γιατρό, αλλιώς δεν κάνουμε όποιος έρχεται και ζητάει καρδιογράφημα να γίνει. Γίνεται η χορήγηση εισπνεωμένων φαρμάκων, εμβολιασμοί από την ηλικία των 7 ετών και άνω. Δεν κάνουμε σε μικρότερα παιδιά διότι δεν έχουμε παιδίατρο. Επίσης ήθελα να αναφέρω ότι γίνονται από τη φυσιοθεραπεύτριά μας φυσιοθεραπείες κατοίκων. Επισκέπτει τους ασθενείς που δεν μπορούν να μετακινηθούν στο σπίτι τους και κάνει αυτό που λέει ο γιατρός. Όμως εντός της πόλης, διότι στερούμαθα υπηρεσιακού αυτοκινήτου. Δεν μπορεί να πάει στα χωριά και σε μακρινές περιοχές. Μια πραγματικά σημαντική δομή παρά τα προβλήματά της, η οποία στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε αποδεικνύεται σωτήρια, κυρίως για εκείνους τους συνδημότες μας που δεν μπορούν να προσέλθουν στους ιδιώτες γιατρούς, αλλά και για τους ανασφάλιστους, οι οποίοι δυστυχώς λόγω της ενεργείας έχουν πολλαπλασιαστεί.